Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τον σύντροφο Γιώργο Ροίδη, αδυνάβαρο του πολεμικού ναυτικού ένατος στρατιά. Μαχητής, από νεαρός, διεκδίκησε και πέτυχε την είσοδο της Σχολή Ναυτικών Δοκίμων μετά από αγώνες απέναντι στο καθεστώς των κοινωνικών φρονημάτων της εποχής που απέκλειε την είσοδο σε στρατιωτικές σχολές αλλά και γενικότερα στο δημόσιο κάθε προοδευτικό και αγωνιζόμενο υποψηφίο. Παιδί λαϊκής αγροτικής οικογένειας, ο Γιώργος Ροίδης διατήρησε σε όλη τη ζωή την αγάπη του για τον λαό. Ο Γιώργος ανήκε σε εκείνη τη γενιά αξιωματικών που εμπνεόταν από τους αγώνες του λαού την αντιδικτατορική και αντιπεριαλιστική πάλη. Με την αποστρατεία του έδωσε τη μάχη μέχρι την τελευταία του στιγμή μέσα από τις γραμμές του ΚΚΕ για το δίκαιο, την προκοπή του λαού μας, το σοσιαλισμό. Δραστηριοποιήθηκε ακόμα σε στενή σχέση με το αντιπολεμικό και φιλελληνικό κίνημα και ιδιαίτερα μέσα από την κίνηση για την εθνική άμυνα. Στο ίδιο πλαίσιο ήταν τακτικός συνομιλητής στις εκπομπές της τηλεόρασης τότε του κόμματος των 902. Επίσης, δραστήρια αγωνίστηκε και για τα δικαιώματα των αποστράτων με την ανεξάρτητη ένωση αποστράτων ενόπλων δυνάμεων, της οποίας για σειρά ετών και μέχρι σήμερα διατέλεσε πρόεδρος. Με καθαρό και κοφτερό μυαλό ήξερε να διακρίνει τις κακοτοπιές που βάζει το αστικό σύστημα. Στις εκλογές του 2019 δέχτηκε με τα χαράς και τιμής την πρόταση να είναι υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του Κομμουνιστικού Κόμματος. Από την έπαρξη εκείνη κάλεσε τους συναδέλφους του να κρατήσουν μαζί με το κόμμα όπως και άλλες φορές στην ιστορία των περισσαγωγικών, όπως και άλλες φορές στην ιστορία της χώρας, τη σημαία του αγώνα για το δίκαιο του λαού, για μια Ελλάδα παραμένη από τη φτώχεια, την εκμετάλλευση, τους πολέμους, κλείνουν τα εισαγωγικά. Εκ μέρους της Γενικής Επιτροπής του ΚΚΕ και του Τμήματος για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας, στεκόμαστε προσοχή μπροστά στη σωρό του σύντροφου Γιώργου. Αποτείουμε φόρο τιμής στον άβακο και σεμνό αγωνιστή και εκφράζουμε τα θερμά συλληπιτήρια του ΚΚΕ στη γυναίκα του Σούλα και στα παιδιά του, τον Δημήτρη και τη Φάνη και σε όλους τους υγιούς του. Φίλε αγαπητέ Γιώργο, ξέρω ότι η οικογένειά σου είναι περήφανη για σένα, επίτρεψέ μου όμως να απευθυνθώ προς αυτούς και να τους πω πως πρέπει να είναι περήφανη για σένα δυο φορές. Για αυτά που ακούστηκα πιο πάνω και για άλλα που πιθανόν δεν ακούστηκα. Γιώργο, μαζί με αυτόν που είσαι την τιμή μόλις πριν να σε αποχαιρετήσει εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος. Συναντηθήκατε πρώτη φορά στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων το 1972. Από εκείνα τα χρόνια, μέσα στη δικτατορία και σαν δόκιμος, φέρνω στη μνήμη με ένα περιστατικό που το θυμάμαι σαν να ήταν τώρα. Και πολύ ίσως το θυμούνται εδώ παρευρισκόμενοι συμμαθητές. Η διοίκηση της σχολής τότε είχε καλέσει μες στη δικτατορία γονείς και κηδεμόνες στο δοκίμα για να τους δώσει οδηγίες ώστε να διοργανώνουν κλειστές κοινωνικές εκδηλώσεις μεταξύ δοκίμων, ευελπίδων και ρικάρων ώστε έτσι να αποφεύγονται τις συναναστροφές με τους φοιτητές που είχαν ξεκινήσει τις κινητοποιήσεις εναντίον στη δικτατορία. Εσύ, Γιώργο, είσαι
παρακολουθήσει κρυφά εκείνη τη συγκέντρωση. Αγαπημένοι, ακόμα θυμάμαι να κυλάνε στο πρόσωπό σου διηγούμενο αργότερα τη θαραλέα στάση ενός από τους κυδεμόνες που έπεισε να είναι και φοιτητής. Και ο οποίος είχε πάρει το λόγο και έβαλε τα πράγματα στη σωστή του θέση μέσα σε ένα τελείως αντιδραστικό κλίμα που είχε επικρατήσει στη συγκέντρωση. Λίγα χρόνια μετά τη σχολή με πρωτοκόρο πάντα εσένα, συναντηθήκαμε ξανά και κρατήσαμε επαφή χάρη σε κοινούς μας φίλους και συντρόφους και πορευτήκαμε παράλληλα μέχρι σήμερα, βάζοντας και εμείς το λιθαράκι μας τον αγώνα για το δίκαιο, την προκοπή του λαού μας στο σοσιαλισμό γιορτών. Θα ρω ένα πολύ τιμητικό που όταν σε κατέληξαν οι δυνάμεις μου, βρέθηκε κυριολεκτικά στην αγκαλιά του κόμματος που πίστεψε στην κυβέρνηση. Είναι ακόμα πολύ συγκινητικό οι προσπάθειες των συντρόφων που μπορεί να μην τους γνωρίζεις κιόλας, μπόρεσαν να σε κρατήσουν τη ζωή μέχρι να μπει στην ενταλική. Και επειδή έτσι πρέπει, αλλά και εσύ το ξέρω, θα μας μάλλονες αν μας διέφερε, φροντίσαμε στα πόδια σου να είναι η σημαία του κόκκινου λαού. Καλό σου ταξίδι, σύντροφε και φίλε, αγαπητέ. Σε ευχαριστούμε για ό,τι προσέφερες. Θα σε θυμόμαστε πάντα.